Ενώ το Σεπτέμβριο η μόνη δέσμευση που είχε η Ελλάδα ήταν η συμβολή διεθνών εμπειρογνωμόνων για την αναδιάρθρωση του συστήματο υγεία, τώρα η χώρα δεσμεύεται πέρα από την αύξηση τη συμμετοχή του ασφαλισμένου με 5 ευρώ στι τακτικέ υπηρεσίε εξωτερικών ιατρίων, από 3 που είναι σήμερα και για επέκταση τη συμμετοχή σε περίπτωση επίσκεψη σε υπηρεσίες των περιστατικών. Επίσημη ενημέρωση από πλευρά Υπουργείου δεν έχουμε. Ό,τι μαθαίνετε και ακούτε κι εσεί, στο επίπεδο το ίδιο πληροφορίε, είμαστε κι εμεί σαν γιατρικοί. Από την άλλη πλευρά, ε, υποθέτω ότι θα ήθελε να αποσυμφορήσει τα νοσοκομεία, τα τμήματα επιγόντων των νοσοκομείων, το Υπουργείο με αυτό το μέτρο, γιατί είναι η αλήθεια ότι γίνεται μια κατάχρηση της παροχής των υπηρεσιών στα τμήματα των επιγόντων. Όμως, για να συμβεί κάτι τέτοιο, το ζητούμενο είναι πρώτα να οργανωθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δηλαδή, αυτή η πρωτοβάθμια φροντίδα να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο όπως λειτουργούν και τα επίγοντα των νοσοκομείων. Μόνον τότε μπορείς να απαιτήσει από τον κόσμο να πάει πρώτα στο ταμείο του, στον οικογενειακό του γιατρό όποιο θα είναι αυτός, και εν συνεχεία σταλμένος να φτάσει στο τμήμα των επιγόντων του νοσοκομείου. Αυτή τη στιγμή και οι ασθενείς Τελεπορούνται και οι συγγενεί του και διαμαρτύρονται και δεν μένουν ευχαριστημένοι. Και στα επίγοντα, το προσωπικό θέλει ιατρικό, θέλει νοσηλευτικό, είναι καταπονημένο και δεν μπορεί να αντεπεξέλθει. Και ενδεχομένω να γίνονται και κάποιε δαπάνε άσκοπε. Ένα μέτρο που, αν εφαρμοστεί, θα αποτελέσει βόμβα στην δημόσια δωρεάν υγεία και μάλιστα σε μια εποχή που τα εισοδήματα ήδη έχουν συρρυκνωθεί και κάθε επιβάρυνση του πολίτη μειώνει ακόμη περισσότερο το επίπεδο διαβίωσή του.